Masterchef. Προς το παρόν η μαγειρική περνάει σε δεύτερο πλάνο. Δηλαδή, πιο πολύ μαγειρεύω εγώ να σου πω από ότι οι άνθρωποι του Masterchef. Ελπίζω ότι το κόνσεπτ θα αλλάξει στην πορεία, γιατί θα πρέπει να μαγειρέψουν κάποια στιγμή, δεν γίνεται. Το Big Brother, ένα project που αγοράστηκε, από όσο ξέρω σήμερα υπογράφει ο Χάρης Βαρδοκούρης. Ο Χάρης είναι έξυπνος. Πολύ. Είναι ατακαδόρος, δηλαδή δεν κολώνει. Μπορεί και να του την πει αν δει τα ζώρικα, δεν είναι μαμόθρευτο καθόλου. Το αν θα κάνει γι' αυτό το πράγμα, αυτό θα το δει και ο ίδιος, φαντάζομαι. Ναι, φαντάζομαι στην πορεία. Αντελίνα Βαρθακούρη. Είναι ένα κορίτσι που φαίνεται ότι θέλει, το θέλει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν διστάζει. Μπορεί να είναι στο 1-3, πώς σας φαίνεται? Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι για εκεί την πάνε. Και γι' αυτό τις δίνουν και ένα δοκιμαστή. Γι' αυτό την πήραν και νωρίτερα. Ελένη Μενεγάκη, θα έκανε παύση? Η Ελένη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την τηλεόραση. Όχι επειδή είναι οι εκπομπές της super duper, αλλά επειδή η γυναίκα τα φέρνει. Το ποσόν το είδατε αυτά τα 2 εκατομμύρια? Έχω δει σε παλιότερα χρόνια πολύ χειρότερα, δηλαδή πολύ μεγαλύτερα, θέλω να πω, οπότε δεν με ξαφνίζει. Φερεντίνος ή Μπεκατόρου? Φερεντίνος με τα 1000. Ναι. Το συζητάω. Έχει, καταρχήν, του πάει αυτό που κάνει. Είναι ο καλύτερος παρουσιαστής στα τηλεπαιχνίδια. Αντώνης Κανάκης. Εγώ έτσι όπως τα διαβάζω τα πράγματα και από ό,τι καταλαβαίνω, νομίζω ότι το δίκαιο το έχουν οι αμάνοι.